με αφορμή ένα βιβλίο πολύ μικρό, αλλά πολύ στενικό. Έχει μέσα του λαβή για απίθανες συζητήσεις. Σε αντίθεση με τον Απόστολο, εγώ θα μιλήσω περισσότερο για τον συγγραφέα και λιγότερο για το βιβλίο. Πιστεύω πως αν υποθέσουμε ότι μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έχουμε τρεις γενιές ιστορικών, την αμέσως μεταπολεμική με τον προεξάρχοντα τον Νίκο Ζωρόνο, ενδεχομένως αν θεωρήσουμε ιστορικό τον Κωνσταντίνο Δημαρά και ορισμένους άλλους, την αμέσως επόμενη γενιά, την Τριανδρία Ηλιού Ασδραχά Παναγιωτόπουλου, και η γενιά η δικιά μας που αφυπηρετεί αυτά τα χρόνια λίγο πριν, λίγο μετά από το Πανεπιστήμιο. Νομίζω ότι ο Χρήστος Χατζιωσήφ είναι ίσως ο σημαντικότερος, αν όχι ο σημαντικότερος, από τους σημαντικότερους εκπρόσωπους αυτής της τρίτης γενιάς. Και επαναλαμβάνω, με ένα έργο που δεν είναι το χαοτικό έργο, όπως συμβαίνει με μερικούς άλλους, πολύ επιλεγμένο και λιτό, αλλά μιας ποιότητας εξαιρετικής. Θα μου συγχωρέσετε γιατί είμαι νομικός. Το πρώτο που θέλω για το οποίο θέλω να μιλήσω είναι ο Χρήστος Χατζιωσήφ ως νομικός. Πραγματικά δεν είναι συχνό το φαινόμενο να βλέπει κανείς σε ένα ιστορικό βιβλίο τόσο μικρό αναφορές σε νομικά κείμενα τόσο συχνές. Αναφέρεται στα μεταπολεμικά συντάγματα το γαλλικό, το ιταλικό, το γερμανικό και πόσο συχνά χρησιμοποιούν τον όρο έθνος. Και πραγματικά εγώ δεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ, το πρόσεξα μετά την παρατήρηση του Χρήστου, ότι το γερμανικό χρησιμοποιεί τον όρο μάλλον λιγότερο από τα άλλα. Αναφέρεται σε νομολογία του Γερμανικού Σταματικού Δικαστηρίου για το ότι το νέο ναζιστικό κόμμα, όχι το σημερινό, αυτό που πήρε το 13% που δεν είναι νεοναζιστικό, είναι περισσότερο μοντέλο Le Pen, δεν είναι τόσο επικίνδυνο ώστε δεν χρειάζεται να διαλυθεί. Είναι μία απόφαση του φετινή, του 2017. Είναι το περίφημο ζήτημα που μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ στην Ελλάδα για το τι κάνουμε, και εκεί υπάρχει όμως διάταξη στο Σύνταγμα, πρέπει να θέτουμε εκτός νόμου τέτοιου είδους κόμματα. Και το τρίτο, πάλι μια ευρυθής αναφορά στην ομολογία πολλών ευρωπαϊκών δικαστηρίων για τη σχέση ευρωπαϊκού δικαίου και εσωτερικού δικαίου. Επαναλαμβάνω, δεν είναι συχνό το φαινόμενο σε βιβλία ιστορικών να βλέπει κανείς με τόση άνεση αναφορά σε νομικά κείμενα, εκ των οποίων και η νομολογία. Φαίνονται οι νομικές σπουδές του Χρήστου, πέραν των οικονομικών. Εμένα μου έχει κάνει εντύπωση, γιατί ανέτρεξα και στα παλιότερα βιβλία, στην γυραιά σελήνη, δηλαδή στην ιστορία της ελληνικής βιομηχανίας. Ο βασικός νόμος για την ελληνική βιομηχανία, ο 2948 του 1922, περί προαγωγής της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας, αναλύεται πολύ κρίσιμα στην θεμελιώδη διάκριση την οποία κάνει μεταξύ μεγάλων και μικρών βιομηχανιών, ως απομίμηση, παρακαλώ, του βουλγαρικού μοντέλου. Είναι μία από τις σπάνιες περιπτώσεις που ο Έλληνας νομοθέτης που θεωρεί τον εαυτό του συνήθως πρωτοποριακό μιμείται άλλη βαλκανική χώρα κατά τεκμήριο πιο καθυστερημένη. Ή στο βιβλίο το άλλο, πάλι για τη Σινασό, πάλι βλέπει κανείς για την Τουρκία του 19ου αιώνα το πολύ ενδιαφέρον, την πολύ ενδιαφέρουσα παρατήρηση ότι για τη σύσταση ανώνυμης εταιρείας χρειάζεται σουλτανικό φυρμάνι, δηλαδή πως το συγκεντρωτικό κράτος επιβάλλεται μέσω του εμπορικού δικαίου. Για να μην πολυλογώ, η εμπειρία που είχα και εγώ ο ίδιος και στην οποία επιτρέψτε μου να αναφερθώ, μου είχε ζητήσει ο Χρήστος στο κεφάλαιο του Μεσοπολέμου της ιστορίας της Ελλάδας του 20ου αιώνα να γράψω το κεφάλαιο περί Συμβουλίου Επικρατείας. Και πραγματικά είχαμε μία ανταλλαγή συνεχή για να βγει το κείμενο που τελικά δημοσιεύτηκε, και το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι δημοσιεύεται αυτό το κείμενο το οποίο είναι υποστηρίζει διαφορετική θέση από εκείνη στην οποία ο ίδιος πίστευε. Εγώ πιστεύω ότι είναι, και το πιστεύω ακόμα, ότι είναι ένας θεσμός δικαιοκρατικός εξυγχρονισμού και προόδου το Συμβούλιο Επικρατείας, και συνεπώς παράδοξος για τα δεδομένα του ελληνικού Μεσοπολέμου. Ο Χρήστος
περισσότερο ίσως στηριζόμενο στην παλιότερη, στις παλιότερες απόπειρες για τη δημιουργία της Συμβουλής της Επικρατείας, θεωρεί τον θεσμό αντιδραστικό, συντηρητικό. Συνοψίζω. Είναι η γέφυρα μεταξύ ιστορικών και νομικών που βλέπει κανείς τη δουλειά του Χρήστου. Είναι μια γέφυρα την οποία και εγώ μια ζωή προσπαθώ να αποκαταστήσω και νομίζω ότι η κοινή επίδραση του κοινού μας δασκάλου, του Νίκου Ζουωρών, σε αυτό το σημείο είναι πολύ χαρακτηριστική και νομίζω ότι πλουτίζει και δίνει πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο βιβλίο. Ο Χρήστος Χατζιωσήφος, χρονικογράφος, είναι το δεύτερο σημείο, όχι με την έννοια ότι γράφει χρονογραφήματα, αλλά με την έννοια ότι καταγράφει με εντυπωσιακή συστηματικότητα το χρονικό των ιδεών και των μεγάλων ιδεολογικών συγκρούσεων, όπως προφανώς σε αυτό το βιβλίο, η διαμάχη των ιστορικών στη Γερμανία του 1986, η απόπειρα δηλαδή να τεθεί τέρμα στη δαιμονοποίηση του Τρίτου Ράιχ και να θεωρηθεί μια συνήθης ιστορία. Δεν επεκτείνομαι σε αυτή τη διαμάχη, αλλά περιγράφεται νομίζω αδρά και με πολύ ενδιαφέρον για όσους εξ ημών δεν την είχαμε ζήσει. Εκεί είναι προφανές ότι ο Χρήστος διαβάζει πολύ κάτι που δεν διαβάζουμε όλοι μας. Ξένο τύπο και ξένα περιοδικά. Δηλαδή παρακολουθεί τις ιδεολογικές διαμάχες εν διεξελίξεις τους. Είναι κάτι το οποίο το ζει κανείς, διότι οι πηγές του δεν είναι πηγές του εργαστηρίου, είναι πηγές από την τρέχουσα επικαιρότητα, την οποία μόνο κάποιος που διαβάζει ξένο τύπο, επαναλαμβάνω, σχεδόν επί καθημερινής βάσεως, δεν τον έχω ρωτήσει, αλλά πρέπει κάτι τέτοιο να συμβαίνει, ή ξένα περιοδικά, το Spiegel είμαι βέβαιος ότι το διαβάζει κάθε εβδομάδα, μπορεί να εξασφαλίσει. Εμένα αυτό το πράγμα με γοητεύει πάρα πολύ, το θεωρώ στοιχείο της δουλειάς ενός σύγχρονου ιστορικού. Και το τρίτο άλλωστε στοιχείο του χαρακτήρα του Χρήστου, το οποίο ήθελα να αναδείξω, είναι ένας μαχόμενος διανοούμενος, δεν είναι ο διανοούμενος του εργαστηρίου, παρότι εκ πρώτης όψεως, επειδή δεν τον βλέπουμε συχνά στις στήλες των εφημερίδων, ακόμη σπανιότερα εγώ δεν θυμάμαι ποτέ να τον έχω δει στα μίντια, δεν το επιδιώκει. Όπως άλλωστε συμβαίνει και στην οκτάτομη μέχρι στιγμής ιστορία της Ελλάδας του 20ου αιώνα, όπου εκτός από την εκτενή εισαγωγή του πρώτου τόμου υπενθυμίζω ότι έχει γράψει 6 κεφάλαια ο ίδιος, αισθάνεσαι ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος επιδιώκει να παρεμβαίνει στο δημόσιο διάλογο. Εκεί, με μία διαφορετική ανάγνωση του πρόσφατου ελληνικού παρελθόντος, όπου συμφωνεί κανείς ή διαφωνεί, βλέπει κανείς μία άλλη ερμηνευτική προσέγγιση, εδώ, σε αυτό το βιβλίο, με αφορμή το επεισόδιο Ρίχτερ, θλιβερό κατά τη γνώμη μου, μιλάω γιατί το έζησα ως μάρτυρας υπερασπίσεως στη γνωστή υπόθεση στην Κρήτη, όπου ευτυχώς φυσικά απειλάγει, αλλά από την άλλη μεριά αισθάνομαι άσχημα γιατί βρέθηκα να υποστηρίζω έναν, τον λέει δύο φορές ή τρεις φορές στο βιβλίο, μέτριο ιστορικό και μέτριο νομίζω άνθρωπο, αλλά για λόγους αρχής μερικές φορές πρέπει να τους υποστηρίζουμε. Με αφορμή λοιπόν την υπόθεση Ρίχτερ, ερμηνεύει την άνοδο του εθνικισμού στην Ευρώπη, όχι μόνο μέσω των ακροδεξιών κομμάτων, αλλά ως απόρρια της γερμανικής οικονομικής πολιτικής και των ανισοτήτων και της φτώχειας. Το κρίσιμο ερώτημα, αλλά εδώ δεν θέλω να μπω παραπάνω, απλώς το κάνω για τη συζήτηση, που το κάνω από τώρα το ερώτημα στο Χρήστο, αν για την εκτόξευση της γερμανικής ακροδεξιάς στο 13,5% χθες θεωρεί ότι φταίει η φτώχεια όπως υποστηρίζει στο βιβλίο και οι ανισότητες, ή αντίθετα το προσφυγικό και τα άλλα ζητήματα της επικαιρότητας που ζούμε σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ.